Ο κύριος Παπαγεωργόπουλος εκλέχθηκε 3 φορές από το λαό. Αξιολογήθηκε θετικά. Πράγματι έμενα ενεός χθες από αυτό το δημαρχείο το καινούριο της Θεσσαλονίκης. Είναι κόσμημα. Και πράγματι έχει προσφέρει πάρα πολλά. Και κανείς δεν το αμφισβητεί. Έχετε από τη δικαιοσύνη. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η θέση του στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Βασίλη τον Παπαγεωργόπουλο, εγώ χάρηκα πολύ την τελευταία εξέλιξη και θέλω να το πω ξεκάθαρα ότι θεωρώ ότι ο Βασίλης ο Παπαγεωργόπουλος είναι ένας έντιμος άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει απίστευτα πολλά πράγματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Την ποινή λοιπόν της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λίνα στον τέος Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, κρίνοντας τον ένοχο για άμεση συνέργεια σε υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του δημοσίου. Πρέπει να σου πω ότι το δικαστήριο είπε ότι πρόκειται για ένα οικονομικό έγκλημα τέτοιας διάρκειας και τέτοιου μεγέθους που σπάνια συναντάται στα δημόσια πράγματα, αν δεν είναι μοναδικό. Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Μιχάλη Λεμούσια, εκδήλωσαν αμέσως μόλις ανέλαβαν τη διοίκηση πράξεις διαφθοράς με στόχο τα ταμεία του Δήμου. Απέκρυψε ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, είπε το δικαστήριο, επιμελώς τα προϊόντα της επεξαίρεσης σε άγνωστους λογαριασμούς και μάλιστα είπε ότι δεν αποφασίζει ένας δημοτικός άρχοντας να υπεξαιρέσει χρήματα αμέσως μόλις αναλάβει το δημαρχιακό θόκο, αν δεν έχει εξοικείωση προηγουμένως με αυτή τη δράση. Δεν αναγνώρισε το δικαστήριο κανένα ελαφρυντικό Λίνα και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το δικαστήριο 2 φορές απέρριψε την πρόταση του εισαγγελέα. Η πρώτη είναι ότι ο εισαγγελέας είχε προτείνει ηθική αυτουργία στην υπεξαίρεση, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε τελικά άμεση συνέργεια στην υπεξαίρεση κατά εξακολούθηση. Ενώ ο εισαγγελέας πρότεινε να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου αλλά και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, ούτε όμως και αυτό έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο. Ο κ. Παπαγεωργόπουλος εκλέχθηκε 3 φορές από το λαό. Αξιολογήθηκε θετικά. Πράγματι έμενα ενεός χθες από αυτό το δημαρχείο το καινούριο της Θεσσαλονίκης. Είναι κόσμημα. Και πράγματι έχει προσφέρει πάρα πολλά. Και κανείς δεν το αμφισβητεί. Έχετε από τη δικαιοσύνη. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η θέση του στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Βασίλη τον Παπαγεωργόπουλο, εγώ χάρηκα πολύ την τελευταία εξέλιξη και θέλω να το πω ξεκάθαρα ότι θεωρώ ότι ο Βασίλης ο Παπαγεωργόπουλος είναι ένας έντιμος άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει απίστευτα πολλά πράγματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.